Ο Γιαννάκος, είτε είναι όποια κυβέρνηση και αν είναι, τα ίδια λέει πάντα. Ναι. Και αυτό είναι στα σύν σας, οφείλω να πω. Ευχαριστώ. Είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ πάνω, είτε είναι Νέα Δημοκρατία πάνω. Δεν έχει, είτε είναι ΠΑΣΟΚ πάνω, πάντα να είναι. Είναι πάντα στον δρόμο. Πάντα να φωνάζει. Αυτό, βασικό. Λοιπόν. Χθες ήμασταν σε συλλαλητήριο στα Χανιά με τον κύριο Πολάκη, αλλά δεν μιλήσαμε όμως. Α, δεν μιλήσατε. Είστε, δεν μιλήσατε. Γιατί. Κάνετε μούτρα, τι έγινε. Δεν έχουμε και την καλύτερη σχέση όπως δεν μπορείτε. Έχετε διακόψει διπλωματικές σχέσεις από το παρελθόν. Τα θυμάμαι. Ήταν ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο. Ήταν πάνω από 5.000 στα Χανιά για το νοσοκομείο, για τη σωτηρία το νοσοκομείο. Συμμετείχαν πάνω από 5.000 Χανιώτες. Δυστυχώς και το νοσοκομείο καταραίει. Έκλεισε η παιδοχειρουργική κλινική. Γιατί έμενε με έναν γιατρό. Δηλαδή, ένα παιδί αν έχει να κάνει μια σχολικοηγήτητα από τα Χανιά. Ναι, ναι, πρέπει να πάει στο Ηράκλειο. Και στο Ηράκλειο είναι μόνο δύο γιατροί. Σύντομα θα κλείσει και εκεί. Στην Αθήνα πάντως αν έρθει. Πήγα στα ΤΕΠ. Είναι ένας γιατρός. Μου είπαν ασθενείς ότι περιμένουν 14 ώρες στο τμήμα υπηγόντων περιστατικών να εξεταστούν. Λειτουργούν οι 4 από τις 8 χειρουργικές αίθουσες. Υπάρχει λίστα αναμονής πάνω από ένα χρόνο για χειρουργείο και στα Χανιά. Ακούστε τώρα. Τον κουαλέσαμε τον κύριο Γιαννάκο για ένα θέμα που έχει προκύψει με τα παιδιά τα οποία φιλοξενούνται στα νοσοκομεία της χώρας χωρίς να είναι άρρωστα. Είναι παιδιά με εισαγγελικές συντολές που φεύγουν από τις οικογένειές τους και φιλοξενούνται. Αλλά μας έσκασε χθες το βράδυ ένα μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με το νοσοκομείο Πέδων. Βέβαια. Εδώ στην Αθήνα. Το οποίο αναβάλει, αναστέλει από τις 12 του μήνα όλα τα χειρουργεία τα τακτικά, δηλαδή τα χειρουργεία τα προγραμματισμένα. Ελλείψη αναισθησιολόγων. Το οποίο το φωνάζετε, πόσα χρόνια το φωνάζετε. Δηλαδή, και μετά, γιατροί, ναι. Και μετά ο κύριος Γεωργιάδης μιλάει για απογευματινά χειρουργεία επιπληρωμή. Όταν δεν μπορούμε να χειρουργήσουμε τους ασθενείς και ειδικά τα παιδάκια από τη λίστα αναμονής. Περιμένουν 2 και 3 χρόνια να χειρουργηθούν και τώρα που έρχεται η σειρά τους, δηλαδή τη Δευτέρα, θα αναβληθούν τα χειρουργεία γιατί δεν έχουμε αναισθησιολόγους. Και δεν είναι μόνο αυτό το νοσοκομείο. Δυστυχώς και στο Παπα-Νικολάου σταμάτησαν τα τακτικά χειρουργεία. Ναι, αλλά το Πέδον είναι διαφορετικό. Και στο Αγία Σοφία είχαν σταματήσει. Κυρία το Πέδον είναι διαφορετικό. Συμφωνώ διότι, και στο όπως λέγαμε και το πρωί, τα τακτικά χειρουργεία είναι κυρίως τα σοβαρά χειρουργεία. Βεβαίως. Ναι. Δεν είναι τα έκτακτα. Που και εκεί είναι σοβαρά. Είναι ακούστε, τα υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Σε 10 μέρες θα σηκώνει μια σοβαρή έλλειψη. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη αναισθησιολόγων και νοσηλευτικού προσωπικού. Βγήκαν σύνταξη αυτή που είναι. Δύο βγήκαν σύνταξη. Και οι υπόλοιποι που έχουν μείνει. Δεν υπάρχει και ένα ιδιώτη. Πρέπει να. Πρέπει να μπουν. Ήταν και ένα ιδιώτη που δεν το ανανέωσαν την τέτοια. Ναι, τώρα αυτό θέλω να πρέπει να μπει κόσμο. Για να μπει κόσμο όμω, θα πρέπει να αυξήσουμε του μισθού και τα κίνητρα. Γιατρού με 1.850 ευρώ και νοσηλευτέ με 800 ευρώ δεν βρίσκει πια. Προτιμούν να δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα ή στο εξωτερικό. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε πει, έχουμε ένα κύμα μαζική φυγή. Για αναισθησιολόγου να λέτε. Θυμάμαι να το λέτε εδώ και 2-3 χρόνια και λίγα μπορεί να λέω. Όχι μόνο εσείς και όλοι, γιατί τα όλοι γιατροί τα δημόσια. Αυτό το θέμα δεν έχει ασχοληθεί κάποιος να βρούμε μία λύση. Είναι δυνατόν να μην χειρουργείται ένα παιδάκι με σοβαρό πρόβλημα προγραμματισμένο χειρουργείο στο νοσοκομείο που είναι και υψηλό επίπεδο το Πέδων εδώ που τα λέμε νοσοκομείο. Βέβαια. Κοιτάξτε, το ένα από τα δύο βέβαια έτσι. Το άλλο συνεχίζονται. Είναι. Αλλά πόσο θα αντέξουν και το άλλο θα καταρρεύσει. Κοιτάξτε, όταν ένα παιδί περιμένει 2 χρόνια να χειρουργηθεί και του έρχεται η σειρά τη Δευτέρα και τη Δευτέρα του λένε δεν χειρουργείσαι, δεν υπάρχει χειρότερο για τους γονείς και για το παιδί. Αυτό είναι το πιο ανάλγητο. Αλλά σας λέω όμως δυστυχώς υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Και σε πολλές ειδικότητες γιατρών υπάρχουν νοσοκομεία σήμερα που είμαστε σε έξαρση των ιώσεων και δεν έχουμε παθολόγους. Παράδειγμα, στον πύργο δεν έχουμε κανέναν παθολόγο. Υπάρχουν κύριε πολλά Γιαννάκο, περιφερειακά νοσοκομεία. Αυτά τα παιδιά που είπατε περιμένουν 2-3 χρόνια. Τι θα γίνει τώρα, πού θα πάνε αυτά τα παιδιά, αν είναι ένα χειρουργείο. Λογικά να βάλουν τα χειρουργεία και θα προσπαθήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα να τα ξαναπροσδιορίσουν. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Είναι κακό πράγμα. Να λέμε να βρεθεί μια λύση τώρα, πρέπει να έχει βρεθεί νωρίτερα. Πρόσεξε με. Διότι η πολιτική ηγεσία είναι να προκάσει να βοηθήσει. Θα σε βοηθήσει. Τον Ιούνιο του 23 το αναφέραν το θέμα. Ωραία. Τον Ιούνιο. Ωραία, συμφωνώ. Πόσοι μήνες έχουν περάσει. Γιατί η πολιτική ηγεσία του κάθε Υπουργείου αυτό πρέπει να κάνει. Να προβλέπει και να μην δημιουργούνται τέτοια υπάρχει ζητήματα. Υπάρχει πρόβλεψη για λύση σύντομα, δηλαδή να βρεθούν αναισθησιολόγοι. Ακούστε με. Δεν πρόκειται να βρεθεί λύση. Σας είπα, υπάρχει κύμα μαζικής φυγής υγειονομικών από το σύστημα λόγω κινήτρων μισθών, δυσμενών συνθηκών εργασίας και μισθών. Όταν ο ιδιωτικός τομέας προσφέρει διπλά και τριπλά χρήματα στο εξωτερικό. Έχεις αναισθησιολόγους, γιατί έχω ένα φίλο αναισθησιολόγο, προσφέρει πενταπλά. Πενταπλά. Λοιπόν, ακούστε, ένας γιατρός στην Κύπρο κάνει ετήσιο συμβόλαιο 80.000 το χρόνο και ο νοσηλευτής 40.000 το χρόνο. Γιατί να έρθει εδώ να δουλέψει με 1.850 ευρώ. Αν πας στη Σαντορίνη να δουλέψεις, που δεν έχει γιατρούς, μόνο το νίκη για το σπίτι είναι πολύ υψηλότερο. Πώς θα πάει εκεί ο άνθρωπος να δουλέψει. Ναι, αλλά μιλάμε για τη δημόσια υγεία. Δηλαδή, εσείς που μιλάτε μαζί με τους αρμόδιους, δεν θα δώσουν κάποια λύση άμεσα. Αν είναι δυνατόν. Και για το 2024, για παιδάκια δεν έχουν να χειρουργηθούν τη Δευτέρα. Κοιτάξτε, και να σας πω τι θα γίνει τώρα. Θα πάρουν αναισθησιολόγους
Και χρειάζεται παιδοαναισθησιολόγια. Δεν, είναι, δεν μπορεί ο κάθε αναισθησιολόγος. Ακόμα πιο μικρή. Ακόμη πιο μικρή. Στενός κύκλος. Δηλαδή, ας πούμε στο Καραμανδάνιο, για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αναβάλλονταν τα χειρουργεία που είναι και εκεί παιδιατρικό νοσοκομείο, γιατί δεν είχαμε παιδοαναισθησιολόγους. Δεν μπορείς να πάρεις έναν αναισθησιολόγο από το νοσοκομείο να το φάσει να δώσει αναισθησία. Άρα θα έχουμε μετακινούμενους αναισθησιολόγους. Θα μετακινηθούν αναισθησιολόγοι και θα λυθεί κάπω το πρόβλημα, θα δημιουργηθεί αλλού. Δηλαδή, αλλού η τρύπα. Για να καλύψει άλλη τρύπα. Σωτηρία δεν υπάρχει.